4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη χώρα βρίσκεται το μεγάλο θρησκευτικό προσκύνημα της Αμοργού, η Ιερά Μονή Παναγίας της Χοζιβιώτισσας ή πιο γνωστή Χοζοβιώτισσας. Το τοπίο στο σημείο αυτό είναι εκπληκτικό και προκαλεί δέος. Δίκαια πριν κτιστεί το μοναστήρι, ο τόπος αυτός αποκαλείται ο διαβολότοπος. Όμως η δημιουργία του μοναστηριού πριν 1000 χρόνια φώτισε τον ανταριασμένο αυτόν τόπο και μαζί τις καρδιές των Αμοριανών. Σύμφωνα με την επικρατούσα παράδοση, είναι κτίσμα του 9ου αιώνα κατά το ίμιση. Αυτό το υπάρχον εκενίστη επί Αλεξίου του Μεγάλου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου του Κομνηνού, τον 10ο αιώνα και επεξετάθη και επήρε την τελική του μορφή. Διότι πάλι σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα που ευρίσκεται εντός του Ιερού Ναού ήρθε από μια περιοχή της Παλαιστίνης όπου υπάρχει και η Μονή του Χοζιβά και δια τούτα ακριβώς το σωστό είναι να λέγεται Χοζιβιώτισσα και όχι με κάποια παραφθορά που έχει επέλθει στη λέξη λέγεται Χοζοβιώτισσα. Το μοναστήρι αυτό είναι παλαιότατο. Είχε πολλά μετόχια σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων καθώς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Οι Τούρκοι δεν το επίραξαν. Κάποιος φόβος υπήρχε από τους πειρατές και μάλιστα αυτό το ομολογεί και η σκάλα στην οποία εισερχόμεθα εντός της Μονής, η οποία τότε δεν ήταν πέτρινη αλλά ήταν ξύλινη, την οποία ανέβαζαν το βράδυ μέσα και το πρωί πάλι την κατέβαζα για να μπορούν οι προσκυνητές να εισέρχονται εντός της Ιεράς Μονής. Εκείνο που είναι αξιοθαύμαστο είναι το ότι γίνονται κατολιστήσεις διάφορες από πάνω από τα βράχια, αλλά ουδέποτε διαμέσου των αιώνων υπούστη ότι έπαθε άνθρωπος. Είναι δηλαδή και αυτό ένα καθημερινό θαύμα από τα πολλά τα οποία γίνονται εδώ στην περιοχή. Επιπλέον, το 1956 έγινε ένας σεισμός εδώ στην περιοχή, ο οποίος ονομάζεται σεισμός της Αμοργού.
και ενώ δεξιά και αριστερά από το κτίριο κατέπει τον βράχη, το μοναστήρι την περίοδο εκείνη δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Η παράδοση θέλει την εικόνα να φτάνει στην αμοργό πάνω σε βάρκα που εξόκυλε στο σημείο αυτό. Το χτίσιμο άρχισε στο σημείο που εξόκυλε η βάρκα. Τίποτε όμως δεν στέριωνε. Το μυστήριο λύθηκε όταν ο πρωτομάστορας, που είχε χάσει τα εργαλεία του, τα αντίκρισε την επομένη να κρέμονται ψηλά στον απόκρημνο βράχο. Αυτό θεωρήθηκε θαύμα και αποφασίστηκε το χτίσιμο του μοναστηριού πάνω στο βράχο σαν αετοφολιά.